Την αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσει του έναντι του κράτου, με αποτέλεσμα την πτώση των εσόδων που οδηγεί σε λήψη νέων μέτρων, γνωρίζουν ίσω καλύτερα από όλου οι εργαζόμενοι στι δημόσιε οικονομικέ υπηρεσίε ζητώντα από το Υπουργείο Οικονομικών να σταματήσει την ακολουθούμενη φορολογική πολιτική που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο τη μεσαία τάξη και να αναζητήσει λύσει που θα είναι εφαρμόσιμε και ανεκτές από τον φορολογούμενο πολίτη. Επειδή είχαμε προβλέψει από τι 26 έκτου του 12 ότι όλα αυτά τα χρέη από το φόρο ακίνητης της του 10, του 11, του 12, από τα χαράτσια, από τη φορολογία του οικονομικού έτους 12, και από το ΕΤΑΚ του 9 θα ήταν δύσκολο να καλυφθούν από τους φορολογούμενους επειδή υπάρχει ανεργία, ύφεση, ε, μείωση μισθών, συντάξεων οι επιχειρήσεις έχουν και οικονομικά προβλήματα Είχαμε προτείνει εμείς αναλυτικά για το τι πρέπει να γίνει... ούτως ώστε και οι φορολογούμενοι να διευκολυνθούν... αλλά και εμείς να μπορέσουμε να εισπράξουμε και να λειτουργήσουμε σαν υπηρεσίες. Αυτή η πρότασή μας δεν είχε εισακουστεί... οπότε τώρα φτάσαμε στο σημείο... πολλοί άνθρωποι να μην έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους... και να βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ε, είχαμε προτείνει τότε... Ε, να, ε, επιβληθ, να καθιερωθεί ένα ποσοστό ε, για την καταβολή των ε, χρεών στην εφορία ε, σε μηνιαία βάση, ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που, είχε, που έχει ο καθένας εφόσον αφαιρεθεί το ενίκιο και η καταβολή δανείου για πρώτη κατοικία. Για παράδειγμα, ας πούμε από τα 1.000 ευρώ και πάνω σε οικογενειακό εισόδημα να επιβάλλουν ένα ποσοστό για την εξόφληση φορολογικών χρεών 10%. Και αυτό θα πήγαινε κλιμακοτά. Και για χρέη μέχρι 600, για εισόδημα, μιλάμε για εισόδημα πάντα, για εισόδημα μέχρι 650 ευρώ να παγώνανε τα χρέη. Ε, όχι να καταργούνταν, απλά να παγώνανε και σε, να γινόταν έλεγχος τακτικός σε τακτά διαστήματα, ούτως ώστε όταν θα ήταν σε θέση ο φορολογούμενος να καταβάλει αυτά τα χρέη, να, το να γινόταν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θεωρούμε ότι αυτή ήταν μια καλή πρόταση, η οποία θα διευκόλυνε τον κόσμο και ε, λογιστικά εφαρμόσιμη. Βέβαια, δεν έγινε κάτι από αυτά που προτείναμε εμείς και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή. Ε, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται να πληρώσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όλα όσα μας επιτρέπει ο νόμος και λέμε ότι πλέον πρέπει το Υπουργείο να βρει μία λύση. Πάντω, με δεδομένο ότι τα ανέλυξη πρόθεσμα χρέη φούσκωσαν το 2012 κατά 12,3 δισεκατομμύρια ευρώ και υπό το φόβο να εκτεταχθούν φέτο σε υψηλότερα επίπεδα, το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο ρύθμιση που δεν είναι απολύτω προσαρμοσμένη στην οικονομική κατάσταση των αμφιλατών του Δημοσίου. Θα κινείται στα πρότυπα των ρυθμίσεων που εφαρμόζουν οι τράπεζε για του δανειολήπτε που αδυνατούν να πληρώσουν το ύψο κάποιε δόσει. Σύμφωνα με όσα αφημολογούνται, το σχέδιο τη νέα ρύθμιση για κάθε περίπτωση οφειλέτη θα εξετάζεται ξεχωριστά. Οι φορολογούμενοι θα προτείνουν αρχικά οι ίδιοι στον έφορο το ποσό τη δόση που θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν κάθε μήνα. Θα πρέπει όμω να αποδείξουν την οικονομική του κατάσταση και ο έφορο μετά θα αποφασίζει για το ποσό τη κάθε δόση και τον ρυθμό των μηνιαίων δόσεων εξόφληση τη οφειλή. Όλα βέβαια βρίσκονται στον αέρα, αφού αναμένεται και η έγκριση από την Τρόικα.